Κύριε Μαυροκέφαλη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Δεν ξέρω αν ακούσατε τον κύριο Θεοχάρη. Τάγματα ασφαλείας σας λέει, μόνο που δεν έχετε σκοτώσει, σας ταυτίζει με τη Χρυσή Αυγή. Τι απαντάτε? Εντάξει, είναι ντροπή και έσχος. Ο κύριος Θεοχάρης αναπαράγει όλη τη χρυσαυγήτικη λογική. Ο αντικομουνισμός ήταν πάντα στοιχείο του φασισμού, της Χούντας και όλων αυτών των ακραίων καταστάσεων που οδήγησαν τους εργάτες στις φυλακές, στις εξορίες, στα ξενονήσια. Αυτοί είναι, γι' αυτό δεν έχουν κανένα κύρος μέσα στους εργάτες, γι' αυτό δεν έχουν κανένα κύρος μέσα συνδικάτα, γι' αυτό είναι απαξιωμένοι από τον κόσμο της δουλειάς και γι' αυτό ο μόνος τρόπος για να διατηρήσουν τις καρέκλες τους ήταν να το κάνουν με τη βοήθεια της εργοδοσίας και με τις νόθες διαδικασίες τις οποίες οι συγκεκριμένοι κύριοι όπως ο Θεοχάρης έχει πάρει Νόμπελ ευρασιτεχνίας. Γιατί έχουν σκεφτεί και το κάθε πιο απίθανο τρόπο για να μπάσουν τους εργοδότες μέσα στη συνδικάτα και τους νόθους. Αυτή είναι η απάντηση. Αυτός ο χιδαίος αντικομουνισμός θα σπάσει από την οργανωμένη πάλη των εργατών. Ήδη έχουν εκπέσει, ήδη είναι έκπτωτοι. Από Δευτέρα πρέπει να γυρίσουν στους χώρους δουλειάς τους, αν θυμούνται δηλαδή πότε δούλεψαν ποτέ την τελευταία φορά στη ζωή τους. Αυτά. Κύριε Μαυροκεφάλη, εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι σε σχέση με τις καταγγελίες που κάνατε για τους αντιπροσώπους, τους εκπροσώπους εκεί του συνέδρους, ότι είναι φαντάσματα, ότι είναι εργοδότες. Το έχετε τεκμηριώσει, έχετε συγκεκριμένα στοιχεία για όλους αυτούς? Ναι. Άνοιξε μια ελπιδοφόρα σελίδα για το εργατικό κίνημα, θέλουμε να πούμε. Mm-hmm. Μια πραγματικά ελπιδοφόρα σελίδα. Γιατί αυτό που κρίθηκε αυτές τις μέρες και στην Καλαμάτα και στη Ρόδο και στην Αθήνα είναι αν θα υπάρχουν εργοδότες μέσα σε συνδικάτα. 94 σελίδες τεκμηριωμένες, εξώδικο έστειλαν οι αντιπρόσωποι της ΔΑΣ στους εισαγγελείς, στους δικηγορικούς συλλόγους και σε όποιον άλλον αρμόδιο εμπλεκόταν για αυτή τη διαδικασία. Και άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι όλοι αυτοί οι κύριοι, σαν τον κύριο Θεοχάρη, σαν τον κύριο Παναγόπουλο, σαν τον κύριο Καραγεωργόπουλο, αποφεύγαν να κάνουν όλες τις διαδικασίες που πρόβλεπε το καταστατικό της ΓΕΣΕΑ για την νομιμοποίηση. Γιατί? Τι φοβόντουσαν? Από ποιον θέλανε να κρυφτούνε? Γιατί απαγορεύσανε στα κανάλια να έρθουν εδώ πέρα? Γιατί κατασκευάζουν όλα αυτά τα μυθεύματα περί τζαμαριών που σπάσανε, περί λοσταριών κτλ.? Ενώ εδώ και σήμερα που είμαστε στη Ρόδο, ακόμα στο ξενοδοχείο, όλα είναι και μια χαρά και στη θέση τους. Τίποτα από αυτά δεν μπορεί να αποδειχτεί, γιατί τίποτα από αυτά δεν έχει γίνει. Από εδώ και πέρα, κύριε Μαυροκέφαλη, τι γίνεται? Ποιες θα είναι οι διαδικασίες? Θα πάμε σε ορισμό της διοίκησης από τη δικαιοσύνη? Από τα πράγματα θα γίνει διορισμός, όμως εμείς θέλουμε να κάνουμε καθαρό ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε ακόμα και διορισμένους στα συνδικάτα να είναι εργοδότες συνόθη. Έχει ανοίξει ο δρόμος, αυτοί οι κύριοι δεν έχουν καμία δουλειά μέσα στα συνδικάτα και μέσα στο εργατικό κίνημα, είτε εκλέγονται με δίθεν δημοκρατικές διαδικασίες, νόσες δηλαδή επί της ουσίας, είτε βρεθεί ένας δικαστής να τους ορίσει. Δεν έχουν σχέση με τα συνδικάτα και δεν πρόκειται να ξαναβρούν την πόρτα των συνδικάτων. Μάλιστα. Κύριε Μαυροκέφαλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Να είστε καλά.